Πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι της Υπουργικής Απόφασης για την ίδρυση της Εταιρείας Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης, φαίνεται πως μεθοδεύεται η κατάργησή της. Μια επιστολή των εργαζομένων στο ΙΠΕΧΟΔΕ ταράζει τα νερά καθώς ζητά την ανάκληση της απόφασης. Χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, στην επιστολή αναφέρεται: «Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την έμπρακτα συνεχιζόμενη απαξίωση των τεχνικών υπηρεσιών και των 150 περίπου τεχνικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην περιφέρεια Κρήτης, πέραν αυτών της ΕΙΔΕ ΒΟΑΚ, με τη σύσταση της Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, εταιρεία η οποία αναλαμβάνει όλα τα έργα υποδομών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, είδους και κατηγορίας που θα εκτελούνται στην Κρήτη. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει τα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, του Υπολείπου Διευρωπαϊκού Δικτύου, του Λοιπού Οδικού Δικτύου, που άμεσα ή έμεσα εξυπηρετεί το έργο ή συνδέεται με αυτό, καθώς και οποιαδήποτε άλλο έργο υποδομής, μεταφορών ή επικοινωνιών ή δικτύων στην Κρήτη και στην Λοιπή Ελλάδα που ανατίθεται σε αυτή». Στην επιστολή τους οι εργαζόμενοι καρφώνουν τον Περιφερειάρχη Κρήτης, λέγοντας ότι ήταν αρνητικό στη δημιουργία της εταιρείας. Παρά τις τεκμεριωμένες αντιρρήσεις μας, τις αντιδράσεις τοπικών φορέων και την αντίθετη άποψη του Περιφερειάρχη Κρήτης, όπως δήλωσε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας και στον Τοπικό Σύλλογο των Εργαζομένων για την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας στην Κρήτη, με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την ίδρυσή της, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι εργαζόμενοι. Η επιστολή απευθύνεται στους Υπουργούς Οικονομικών, Υποδομών και Περιφερειακής Ανάπτυξης και οι εργαζόμενοι επικαλούνται δήθεν το δημόσιο συμφέρον, ζητώντας ουσιαστικά την ακύρωση της εξαγγελίας του ίδιου του Πρωθυπουργού προς τον λαό της Κρήτης. Σας καλούμε να τολμήσετε και να προχωρήσετε στην ανάκληση της απόφασης δημιουργίας μίας ακόμη πολύ πιθανόν μελλοντικά χρεοκοπημένης ΑΕ που λειτουργεί έξω από το δημόσιο λογιστικό έλεγχο, κοστίζει πανάκριβα όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία που αναφέρουμε και το κόστος θα κληθεί να πληρώσει ξανά ο φτωχός πλέον Έλληνας φορολογούμενος, αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι του ΠΕΧΟΔΕ.